Υπάρχει η υποψηφιότητα της αγαπητής μας, της, το νέο που λένε μας, της Λένας Μαγδαληνής, του Μουχτσή, πώς τη λένε, θα το βρω πώς λέγεται, θα το γράψω από κάτω, η Λίνα μάλλον, η οποία έγινε από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει υποψήφιο βουλευτής, προσέθεσε και το Μαγδαληνή στο όνομά της, είναι ένα νέο έντρι, το οποίο μας συστήθηκε κυρίως μέσω μιας επικής συνέντευξης που είδαμε στο φίλο μας τον Ανεπίκαιρο και αξίζει κανείς να τη δει. Είναι έπικα από την πρώτη μέχρι τελευταία στιγμή. Ποιος άλλος μας έμεινε? Μας έμεινε και ο αγαπημένος μας ο φίλος μας ο Γιώργος Γουλτίδης, παλιός καλός φίλος, ο οποίος ανήκει όπως όλοι ξέρουμε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο γραφείο του Χρυσοχοίδη, διορίστηκε μέσω του γραφείου του Χρυσοχοίδη στο δημόσιο, μέσω της ειδικής. Καλά, αυτό το ψάξουμε καλύτερα. Γιώργος Γουλτίδης λοιπόν, Πασόκος, γραφείο Χρυσοχοίδη και σήμερα μαζί με τον παλιό του φίλο και προϊστάμενο του, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, στη Νέα Δημοκρατία, ζητάει και αυτό στην ψήφο μας, αφού πρώτα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου βγάζει φωτογραφίες σαν και αυτή. Μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο θέλουμε να το αναγνωρίσουμε είναι ότι δεν σκροπάει λεφτά δεξιά και αριστερά. Για το θέμα των χρημάτων θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά που είναι μεγάλη μάστιγα. Έχει λοιπόν το μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά αυτό, γιατί όπως μας είπε χαρακτηριστικά, είπε ότι εγώ ξέρω πώς βγαίνουν τα λεφτά. 2-2 ευρώ και δεν έχω για να τα χαλάω. Έτσι λοιπόν, παίρνει το πρώτο like από εμάς ο Γιώργος Γουλτίδης. Αυτά για τη Νέα Δημοκρατία. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από το αγαπητό κόμμα. Ένα κόμμα που κάποτε είχε ένα μεγάλο στέλεχος, το οποίο όμως δεν κοίταξε να το εκμεταλλευτεί. Αλλά αυτό είναι μια πολύ άλλη διαφορετική πονεμένη ιστορία. Στον αγαπητό μας ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο μικρό μεγάλο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο δεν θα γίνει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ κυβέρνηση, γιατί δεν θέλει, δεν μπορεί και δεν έχει την οργάνωση και τα φόντα της βάσης και της ΣΥΡΙΖΑ να γίνει το πρώτο ξανά κόμμα μετά. Το πρώτο κόμμα ξανά. Εκλογές, εποχές παλαβομάρας δεν θα ξανάρθουν και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανάρθουν. Καλώς εγώ των πραγμάτων, λοιπόν, δεν θα ξαναγίνει η ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει στελέχη, δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχει υποψήφιους καν, όπου κατεβάζει υποψήφιους πατώνουν, δεν έχει συνδικαλιστές, δεν έχει τίποτα, τίποτα απολύτως, παρά μόνο υποψήφιους βουλευτές. Ο οποίος ψήφιους βουλευτές θα τους ρίξω μια ματιά τώρα. Πρώτος και καλύτερος, ο νύος βουλευτής, ο Άγγελος Δόλκας, ο οποίος για πολύ λίγο δεν εξελέγει βουλευτής, όμως κατάφερε μέσω της δικαστικής οδού να εκλεγεί. Είναι το νέο έντρι στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πείραξε πολλούς παλαιοκομματικούς είσοδος στο κόμμα. Θύμωσε και πάρα πολλούς παζοκρίτες. Είναι μια πραγματικότητα η οποία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από την πρώτη και όλα στιγμή αγκαλιάστηκε και υποστηρίχθηκε από τους ανθρώπους που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι ο Άγγελος Δόλκας από την πρώτη στιγμή έγινε το μεγάλο όνομα και έτσι στις επόμενες εκλογές θα είναι πολύ ψηλά σε ψήφους. Από εκεί πέρα μένει δεύτερη καταεδρωμένη και παραλυπόμενα η αγαπητή μας η Φρόσο η Καρεσαλίδου με τον αγαπημένο της και επίσημα πλέον Τάκη Χαμπίδη, όπου θα προσπαθήσει να κάνει το δικό της αγώνα, μιλώντας κυρίως στην αγνή ψυχή του αγνού ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ, του αδικημένου που ήρθαν οι Πασόκοι και του πήραν τις θέσεις. Δυνατές υποψηφιότητες σχετικά είναι και ο Αντώνης Μαρκούλης, ο οποίος έβαλε 5-6-15 φορές εκεί στη Βέρεια στο Δήμο χωρίς να καταφέρει τίποτα. Ο πρεσβευτής του αγνού πατριωτικού Πασόκου, όπως του αρέσει να λέει, και ο Τσαπαρόπουλος, ο γιατρός Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο οποίος προέρχεται από την χρόνια στην αριστερά στην Ανατολική, προέρχεται από τη Δημάρ, τι άλλα σχήματα, είναι Βεριώτης, γνωστός γιατρός και εδώ θα βάλουμε ένα τεστ. Αν έχει ποτέ δει κάποιος σε φωτογραφία έχει ή διαζώσεις τον Πέτρο Τσαπαρόπουλο να γελάει. Όποιος το βρει, quiz. Τον έχουμε πάντα, μα πάντα έτσι. Άλλος, ποιον έχουμε μετά? Έχουμε το νέο που λένε τη εκπομπή μας, είναι η εντός πολλών εισαγωγικών συντοπίτησά μας Φανή Γιωτάκη, κατάγεται το πλατή, μεγάλωσε το πλατή, όπως μάθαμε πρόσφατα, έφυγε στην Αθήνα, έκανε εκεί τη ζωή της και ξαφνικά λίγο καιρό, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, αποφάσισε να επιστρέψει εδώ και να... Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό των εκλογών, τι θα κάνει και αν θα μπορέσει να εκλεγεί ή αν θα μπορέσει να έχει μια καλή εκλογική παρουσία σε ένα μέρος το οποίο δεν γνωρίζει, δεν τη γνώριζαν. Όμως κάνει τα πάντα, μοιράζει πάρα πολύ χρήμα, βάζει πάρα πολλές διαφημίσεις παντού.
Να δούμε το τι θα καταφέρει. Είναι συμπαθής, παρότι έχει τη γνωστή ξυγίλα σιριζαϊκή. Παρ' όλα αυτά είναι γλύκα, είναι μορφούλα. Ξέρει να γίνει συμπαθής, κινείται. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει. Είναι και το που λένε κάποιον καλών μας φίλους, όπως το Χρήστο τον Τονίτο, Στέλνει τον Νίκα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι και το δικό μας που λένε σε αυτή την εκπομπή. Φανέ Γιωτάκη λοιπόν, βρείτε την και σταυρώστε την. Όσοι επιμένετε ακόμα να ψηφίσετε τη ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης είναι και η Βαρβάρα Εσάραντη, γνωστή αγωνίστρια της αριστεράς πολλά χρόνια τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βάζει ως βουλευτής, αλλά ήταν χρόνια γραμματέας, αναπληρώτρια γραμματέας κλπ. Κάπου εδώ και λίγο απότομα τελειώνει το βίντεό μας και όπως σας υποσχεθήκαμε, στο τέλος της εκπομπής θα δείτε την επική συνέντευξη ή μάλλον την εισαγωγή της επικής συνέντευξης της Λίνας Τούπεχτσι στον Αργύρη Παναγιωτόπουλο ή αλλιώς ανεπίκαιρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Φίλες και φίλοι, η Λίνα Τούπεχτσι συστήνεται στον κόσμο της συμμαθίας μέσα από την κάμερα του ανεπίκαιρου.